Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Σα καλωσορίζουμε για ολιγητέ στο φεστιβάλ Γενεογραφία των Λιβητών, που έχει σαν θέατρο του νεανικού κινδύνου. Είναι εδώ μαζί μα απόψε ο δήμαρχο δάκτυλο Λιβητού, κ. Μιχάλη Παπαγιανουδάκη, ο κ. Πάπη Αλεξάνδρου, δημοτικό σύμβουλο και επισκεφαλή παράταξη πολίτη εγκίνηση, όπως επίσης είναι και διευθυντής στο πρώτο λύκειο Ιδρυτού, η πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Δάκτυλης Ιδρυτού, κ. Κυρώνα Γεζόγλου, ο πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού, ο κ. Γιώργος Καρδύρης, η Δημοτική Σύμβουλη, κ. Γεωργία Κιαδοπούλου και Κώστας Γιούτας, η κ. Έφη Λεντάκη, πρόεδρος του Ιδρύματος Πολιτισμού και εκπαίδευση Ανδρέα Λεντάκη, η κυρία Χαρά Βιντάλη από το τοπικό παράρτημα τη ΕΕ Δάφνη, εκπαίδευση τη πολιτιστική και προδοτική κίνηση Δάφνη, κυρία Ιωάννα Γερμακοπούλου, από το Σύλλογο Φίλων και Βιβλιογραφία, ο κ. Θανάση Τιμπιδόνη, και είναι επίση μαζί μα και ο κ. Σταύρο Τιμωράκη, που είναι πρώην δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Δάφνη Ιδρυτού. Είναι και πρώην μέλος του Οργανισμού Πολιτισμού. Ο λόγος για ένα χαιρετισμό από τον Δήμαρχο κ. Μιχάλη Παπαγιανουδάκη. Καλησπέρα και από μένα.
Συγγνώμη για την παράληψη. Είναι μαζί μας επίσης εδώ ο διευθυντής του πρώτου επανδάκτης, ο κ. Παπηγιώτης, και ο κ. Παξανάκης από το τρίτο γυμνάσιο Ιουητού. Επίσης, βέβαια, έχει και η κ. Κατσελίδου που είναι στον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και στην Πορτοτική Κίνηση και στην Επιτροπή μας. Συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον. Αμέσως μετά, ένα χαιρετισμό από τον κύριο Γιάννη Κάλτσα από το Εργαστηρί και να ετοιμάζει και ο κύριος Θανάσης Περδόνης από το Σύνομο του Εκκληδιογραφίας. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το Εργαστηρί για μια ακόμη φορά στην διοργανώνει μαζί με το Δήμο και την υποστήριξη του Συλλόγου Φίλων Εκκληδιογραφίας την έκθεση αυτή, η οποία δεν είναι ένας αλλά ένας διεθνής θεσμός που κάθε χρόνο έχει όλο περισσότερους ξένους και Έλληνες γεωγράφους. Να σημειώσουμε το γεγονός ότι είναι η μόνη συστηματική θεματική έκθεση που διοργανώνουμε στην πατρίδα μας. Από φέτος την αναβαθμίσουμε αισθητικά και από πλευράς περιεχομένου. Καθιερώσαμε και βραβεία ώστε να έχει ο διαγωνιστικό χαρακτήρα που βοηθάει ακριβώς σε αυτήν την αναβάθμιση. Να τονίσουμε επίσης ότι αυτή η διοργάνωση και το θέμα της, τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η νεότητα από τον φοβισμό μέσα και έξω από το σχολείο, αλλά και από το διαδίκτυο και τα μέσα ενημέρωσης. Στην πατρίδα μας, ο εκφοβισμός δεν έχει την έκταση που έχει σε άλλες χώρες, όμως αυτός μεταφέρεται μέσα από εικόνες και συμβάντα, μέσω του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης. Δεν είναι κάτι το άγνωστο, γι' αυτό και ελοχεύει ο κίνδυνος υπό κάποιες συνθήκες εδώ ακόμα και να φυτώσει. Επίσης, η χρησιμοποίηση του διαδικτύου από επιτίδιους και συμφέροντα κρύβουν διαρκώς παγίδες για την νεότητα πέρα από τον εθισμό που δημιουργούν. Τα μέσα ενημέρωσης αρκετές φορές, τόσο ενημερωτικά όσο και ψυχολογικά, γίνονται αγωγός διοχέτευσης μηνυμάτων ικανών να βλάψουν τα παιδιά και τους νέους. Από τη δημιουργία κατανοητικών αναγκών των προσωπικών, όσο και τρόπων εγκληματικής συμπεριφοράς. Δεν είναι λίγες φορές που βλέπω αναλυτικά μια στιγμή εγκληματική ή να περιγράφουν ένα έγκλημα με πλήρες λεπτομέρειες. Επίσης, η υπερπληροφόρηση με την οποία βομβαρδίζουν το κοινό είναι σε τέτοια έκταση που δεν ξέρεις πλέον τι να πιστέψεις και τι όχι. Η οικογένεια, το σχολείο, η κοινωνία, η οργανωμένη πολιτεία πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες μας και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μέσα σε ένα περιβάλλον που διαμορφώνεται από έντονα ανταγωνιστικές σχέσεις. Το ζητούμενο είναι τα παιδιά και οι νέοι να μπορούν να βρίσκουν τις ισορροπίες που είναι αναγκαίες. Να μπορούν να αναπτύξουν και να εξελίσσονται ως ελεύθεροι άνθρωποι σε ασφαλές περιβάλλον και να διαπαιδαγωγούνται με ανθρωπιστικές αξίες. Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι το εργαστήρι έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα cartoonexhibition.org, η οποία είναι στα αγγλικά και τα ελληνικά και ενημερώνει για το φεστιβάλ μας και έχει νέα την παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα. Η ιστοσελίδα έχει και θα έχει βιβλιογραφία για το θέμα της έκθεσης και κάθε φορά, κάθε χρόνο δηλαδή που θα αλλάξει το θέμα, θα έχει σχετική βιβλιογραφία. Να ευχαριστήσουμε εδώ τον Δήμαρχο Δάφνη Σιμητού και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, κ. Μιχάλη Σταδιαβουδάκη, που έχει επανειλημμένα εγκαλιάσει την διοργάνωση, τον πρόεδρο του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Γιώργο Καντέλη. Να ευχαριστήσουμε το σύνολο των βιβλιογράφων που υπέβαλαν συμμετοχές, τα μέλη της Κρητικής Επιτροπής που έκαναν μια δύσκολη εργασία, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που εργάστηκαν για να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα, την εταιρεία Ενίωπος Καλτσής ΑΕ που χορήγησε το πρώτο και το δεύτερο βραβείο φιλοξενίας στο υπέροχο ξενοδοχείο του στο Δελφή Παλάς στους Δελφούς με την άψογη εξυπηρέτηση. Η προσφορά του για μας είναι πολύ σημαντική γιατί στηρίζει ακριβώς το διαγωνιστικό χαρακτήρα της έκθεσης και κάνει τα βραβεία πιο ελκυστικά. Τους υποστηρικτές της διοργάνωσής μας που κάλυψαν πολύ σημαντικό μέρος των εξόδων και είναι η εταιρεία Ρυθμός που περισκευάζει στους σελίδες και έφτιαξε τη σελίδα που αναφέραμε. Το φροντιστήριο ξένων γλωσσών Ευαγγελίδης στην Οδό Σμύρνης που έκανε όλες τις μεταφράσεις μας. Ο κ. Βαγγέλης Τζερεμές με το κάτι τύπου κατάστημα στην πλατεία Ιμετού που πάντα είναι αλογός στις προσπάθειές μας. Το μεσαιτικό γραφείο Πετσιμάς με την κυρία Ερυπίλη Αλέξη, στην οδό Κωνσταντινούπολεως, δίπλα στην πλατεία Ιμητού, που επίσης
συμβάλλουν να κινούμαστε και εμείς στο Δήμο, οι φορείς, με χρηματοδοτήσεις. Τα οπτικά του κ. Αντώνη Δημήτρη, στο Μοβιέρνης και Υπήρου, η κυρία Θεοφανία Παπαδοπούλου, με το φαρμακείο στον Οδό Υπήρου, η γιατρός κυρία Βασιλική Πατάτη στην Άνω Καραφή, η γιατρική Γιώργος Ράμος, η κυρία Νίκη Δήμου, στην Οδόλια Τροφτών. Να ευχαριστήσουμε στα ηχητικά για την υποστήριξη του αδελφού Γιούλου, επίσης τους ακριβώς προσφερθέντες που είναι ο χώρος τέχνης 92 ΑΤ και έχει μάλιστα εδώ και συμμετοχή με αυτόν τον απόψε. Ο καλλιτέχνης της πολιτικής μας Γιώργος Γιούλου, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για σήμερα, αλλά επειδή είχε ένα πρόβλημα την επόμενη στη λήξη, τη λήξη θα είναι εδώ μαζί μας, θα μας κρατήσει το χέρι με το τραγούδι του. Η θεατρική ομάδα απλά κάντο. Να σημειώσω επίσης ότι είναι σημαντικό όταν σχεδιάζει μια δραστηριότητα να γνωρίζεις ότι υπάρχουν επιχειρήσεις και καταστηματάρχες που γνωρίζουν την αξία τη στήριξη συλλόγων, ομάδων, φορέων που με μεράκι κάνουμε ό,τι κάνουμε. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι το παράδειγμά τους θα παρακινήσει κι άλλους να υποστηρίζουν ανάλογες δραστηριότητες. Να ευχαριστήσουμε επίσης τους επιστήμονες που θα κάνουν εργαστήριο και διαλέξεις τις επόμενες ημέρες. Την κυρία Άβρα Βασέου, την κυρία Βάσκα Ιωσήφου, τον κύριο Γιάννη Σκαφέλο, την κυρία Μαρία Ναυσίδα, τον κύριο Αστέμι Αργύρη. Να ευχαριστήσουμε επίσης τους διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν. Να τους προσκαλέσουμε να συνεχίσουν να συμμετέχουν στην διοργάνωση κάθε χρόνο, ώστε να καθιερωθούμε διεθνώς ως μια πόλη που αγαπά τη γεωγραφία και ποιος ξέρει, κάποιοι νέοι μας μπορεί και να εξελιχθούν. Να ευχαριστήσουμε επίσης τους εργαζόμενους του Δήμου που μας βοήθησαν στο στήσιμο και βοηθούν επίσης. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είναι το πρόγραμμα βέβαια. Στις 12 Νοεμβρίου, σαν αποτέλεσμα συνεργατικής δουλειάς, υπάρχει ένα κτίριο διάλεξη του ελεύθερου ανοιχτού πανεπιστημίου και γίνεται στα σχολεία της Οδού Γράμμου. Εδώ υπάρχει και το πρόγραμμα και ο χάρτης, για ποιος δεν ξέρει πώς πάει. Στα σχολεία της Γράμμου, εκεί θα μιλήσουν για τους κινδύνους του διαδικτύου, το ηλεκτρονικό έγκλημα στο διαδίκτυο την ακρίβεια και θα μιλήσει ο υποστάτηγος της Ελλάδας και διευθυντής δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο κ. Σφακελάκης. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και γιατί ξεκινάει, ειδικά είναι η πρώτη εκδήλωση, η αρτήρια διάλεξη του ελεύθερου ανοιχτού πανεπιστημίου που οργανώνει. Κάνουμε ο Δήμος και θα ακολουθήσουμε και άλλες εκδηλώσεις. Αυτή είναι η πρώτη και την κάνουμε συνεργασία λόγω του θέματος που είχαμε επιλέξει έτσι αλλιώς. Να είστε καλά. Εκ μέρους του Συλλόγου Φίλων Γελιογραφίας, ο κύριος Θανάσης Περδόνης. Για, από την Καλλιτεχνική Επιτροπή και εκτίθεται σε αυτή εδώ την αίθουσα,
δίνεται ευκαιρία στο κοινό, εκτός από να χαρεί και να θαυμάσει τα έργα των δημιουργών, ταυτόχρονα να προβληματιστεί και να αντιληφθεί τη σοβαρότητα του θέματος και τους κινδύνους που απορρέουν από αυτό. Φεύγοντας το τέλος, ίσως λέω, με ένα μικρό χαμόγελο. Και γιατί το λέω αυτό, και απευθύνομαι και στους μικρούς εδώ γελιογράφους που συμμετέχουν. Ο γελιογράφος, όσο δύσκολο κι αν είναι ένα θέμα, παραδείγματος χάρη, ανεργία, φτώχεια, πείνα, βία, αφού σχολιάσει, καυτηριάσει, καταγγείλει, το τέλος κάνει την απόδρασή του με ένα χαμόγελο που χαράζει στην καρδιά του θεατή του αναγνώστη. Και αυτή είναι η επιτυχία του. Κλείνοντας λοιπόν αυτό το λόγο, θέλω για μια ακόμη χρονιά που έγινε θεσμός πλέον να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συντελεστές αυτής της αξιόλογης πολιτιστικής οργάνωσης. Δεν τους αναφέρω έναν έναν, γιατί τους ανέφερε προηγουμένως ο συντονιστής κύριος Γιάννης Κάντσας. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τους συμμετέχοντες δημιουργούς, αλλά και τα παιδιά, τα οποία από ό,τι είδα φτιάξανε, κάνουν καλή προσπάθεια και φτιάξανε μερικά αξιόλογα έργα, αλλά και κυρίως τους Έλληνες βιβλιογράφους που έδωσαν το παρόν τόσο με τα έργα τους, όσο και με τη φυσική τους παρουσία στον χώρο αυτό εδώ. Σας λέω καλή διασκέδαση λοιπόν, να χαρείτε την έκθεση και του χρόνου να είμαστε περισσότεροι και πιο πολύ εδώ. Σας ευχαριστώ όλους. Παραλείψω να σας πω το εξής. Από αύριο θα ξεκινήσει εδώ στο χώρο για όσους θέλετε να έρθετε και για όσους θέλετε και θα κρατήσει μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου η ψηφοφορία που θα κάνουν οι επισκέπτες πάνω στα έργα και θα υπάρχει